Αχ, τι ωραία, να είστε καλά, μωρ, τι ωραία που είστε εδώ. Καμπράβο, Στέλιο. Κάπα μεσημεράκι, παπάκι.gmail.com, προσωπική ιστορία, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και μία τελευταία φωτογραφία του λεμονανθού μας της Βάνιας. Και μπορεί να σας βγάλουμε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου. Α, στεγνά όλα. Δεν το είχα φανταστεί. Δουλεύουμε μαζί και τον θέλω, Στέλιο. Ναι. Αλλά αυτός έχει κοπέλα. Κεφαλαία. Βέβαια. Ναι. Μικρά. Με φλερτάρει λίγο. Τι ρέμψε. Τι να κάνω. Εγώ είμαι ελεύθερη. Όλα ωραία. Κοίταξε τώρα να δεις. Δεν θα πρέπει να σε ενδιαφέρει τι γίνεται από την άλλη πλευρά ενώ. Μπορεί αυτός να θέλει να φλερτάρει, μπορεί να έχει βαρεθεί και τη σχέση του, να θέλει μια μικρή ανανέωση. Τι σε νοιάζει τώρα, Ζεν. Παιδιά, γιατί να μπλέκεται άμα ο άλλος ή η άλλη έχει σχέση. Είναι και λίγο βλακία. Είναι πιο δύσκολο. Καλύτερα κάντε μια σχέση από το να μην έχετε και να είστε μπλεγμένοι σε μια άλλη σχέση. Όχι, ναι. Ναι, ναι, φύγε, φύγε, φύγε. Με αυτό το Βαρέλι θα πας στην Κύθινο, αλλά θα είσαι μέσα. Γεια σου, Μούτσι Αστέρι, Πέρλαμπρο. Μπράβο! Μπράβο! Τι γίνεται, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Καλά, αέρα έχει να έχουν να φύγουν. Απολύσεις που θα γίνουν, απολύσεις! Πέρσι την Πρωτομαγιά με χώρισε. Με μήνυμα στο κινητό. Ντροπή, ντροπή. Το καλοκαίρι τα ξαναβρήκαμε. Να, να, να. Αλλά εγώ δεν ξέχασα ποτέ. Άρα γιατί τα ξαναβρήκατε. Την Πρωτομαγιά που μας πέρασε, αυτός κάνει επαιτίους μόνος του. Τον χώρισα εγώ με μήνυμα. Είναι κακό που... Τι λες! Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Ο καθένας, ό,τι το χτύπησε το εμβόλιο. Είναι κακό που η εκδίκηση νιώθει τόσο ωραία. Αυτή νιώθει ωραία η εκδίκηση. Εσύ πώς νιώθεις, πες μας. Παιδιά, τώρα ακούστε λίγο. Έτσι για να τα βάλουμε και σε μία σειρά. Αντιλαμβάνομαι 100% ότι μπορεί να σου έχει σπάσει και τα νεύρα ο άλλος. Αλλά τώρα εσύ, ας πούμε, για να εκδικηθείς ένα χρόνο μετά, ενώ ας πούμε σου φέρθηκε με έναν τρόπο που δεν σου άρεσε, θα μπορούσε κάποιος να μην έχει θέμα ενώ, αλλά εσύ είχες θέμα με το κινητό που σε χώρισε, έφαγες και ένα χρόνο μαζί του για να τον χωρίσεις την ίδια μέρα ένα χρόνο μετά. Δηλαδή, πόσο βλακεία μπορεί να είναι αυτό. Έχασες χρόνο που θα μπορούσες να έχεις γνωρίσει ένα άλλο αγόρι, δύο άλλα αγόρια, τέσσερα άλλα αγόρια, όλα τα αγόρια του κόσμου και έφαγες τον χρόνο σου για να εκδικηθείς. Έλα μου. Είναι βλακεία, βλακεία. Νίκο, καλησπέρα, ας πούμε. Καλησπέρα και σε σένα. Στα πρόσω. Ξέρεις κάτι μπουκάλια που έχουν μέσα μήνυμα, έτσι θα φτάσεις. Κατάλαβες, του σκύλου θα σε αφήσω, στην παραλία του σκύλου. Το μήνυμά μου θα είναι και χειροκροτάει, του άρεσε. Δες το κουκλάκι και διαφήμιση το μπλουζάκι. Μην βάζετε τέτοια μπλουζάκια, παιδί μου. Κατά διαφήμιση. Τι να... Μήπως είναι όμως και το μοντέλο της εταιρείας και μας το λέει έξω. Α, παρετήθηκα μόλις. Νίκο, καλησπέρα στα προσωπικά μου. Τα έχω μπερδέψει τα μπούτια μου. Δεν ξέρω τι θέλω. Σκέφτομαι δύο πρώην οι οποίοι είναι και οι δύο για κλωτσές. Κλωτσές, όχι κλωτσιές. Έχει σημασία. Τον ένα το σκέφτομαι περισσότερο. Είναι αλήθεια. Δεν είναι παιδί για σχέση όμως. Ωστόσο, έχω και έναν ωραίο γείτονα που δεν είχα πάρει χαμπάρι, μπράβο, ότι έμενα απέναντί μου και χθες κοιταζόμασταν κανένα δύο ώρα στα μπαλκόνια μας. Μπράβο. Αλλά τίποτα. Μα τι μωρέ μπράβο, κανένα δύο ώρα και τίποτα. Τι να κάνω, επίσης. Μόνο κοίτα, 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 δεν γίνεται. Επίσης, ντρέπομαι εννοείται, δεν πιάνω εγώ συζήτηση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά είμαστε. Εσείς πώς είσαστε? Μα καλά, πώς να είστε με μπλεγμένα μπούτια και ένα γείτονα που μόνο μιλάει? Δεν ξέρω. Άφησε τα, Νίκο μου, άφησε τα. Καταρχάς, τι υπέροχο που κάψω είναι αυτό. Έχω τρελαθεί. Ευχαριστώ. Καλοκαιρινό. Σε παρακαλώ να μου πεις από πού το πήρες. Δεν γίνεται τώρα. Θα το αυτό θα... Από είναι μια εταιρεία συγκεκριμένη που γράφει μόνο για εμένα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Βοήθησέ με το πρόβλημά μου, γιατί δεν γίνεται. Πες μας το πρόβλημά σου να το ακούσεις κι εσύ λίγο για να δεις αν πραγματικά είναι πρόβλημα. Κοίταξε να δεις. Είχα δύο πρώην που είχα μπλέξει παλιά και ο ένας ήταν στην κοσμάρα του, δηλαδή είχαμε βγει μια φορά. Και μετά με παράτησε για μια κολοπρώην. Κολοπρώην. Ακούστηκε ωραίο και αυτό. Ναι. Τι να πω τώρα. Μα ήταν η αιτία η πρώην που σε παράτησε ή απλά τα σε παρατούσε? Όχι, για την πρώην με παράτησε. Γιατί ήξερα ότι μίλαγε μαζί τη και με παράτησε για αυτή. Μα ναι, αλλά μήπω θα σε άφηνε έτσι κι αλλιώ ενώ. Μήπω δεν ήταν η πρώην. Όχι. Δεν νομίζω, γιατί μου μίλαγε συνέχεια. Μου στέλνει μηνύματα άλλη την ώρα. Νομίζω ότι έχει τρελαθεί μαζί μου το παιδί.
Μήπως είχες τρελαθεί από μόνη σου και δεν είχε τρελαθεί το παιδί. Μήπως το παιδί. Εμπάς, τι μας νοιάζει. Χωρίσατε λοιπόν λόγω της πρώην. Αυτό. Ναι. Τέλος πάντων αυτό. Και μετά από ένα χρόνο μου ξαναστέλνει μήνυμα. Και μου τι λέει λες? Πως είσαι Ελένη μου και τα λοιπά. Ελένη. Και μου λέει η αδελφή μου, Ελένη είναι ηλίθιος, μην μπλέξεις με αυτόν. Να τα λέει η αδελφή μου, εγώ στον κόσμο μου. Εγώ στον κόσμο, στην καρακοσμάρα μου, εγώ. Να μου τα λέει η αδελφή μου, Ελένη, μην μπλέξεις με αυτόν. Ελένη. Ναι. Εντάξει, τώρα. Δεν τσέπιανε κάτι, Ελένη, όμως τίποτα, κανονικά έκανες τη ζωή σου. Αυτός, συγγνώμη, αυτό, δεν κάηκα ήδη. Καλά, θα μου πεις, περιμέναμε αυτό. Λέει εδώ πέρα ότι σκέφτησε δύο πρώην. Ναι, τώρα μου είπες και για τον δεύτερο. Είμαστε στο... Ναι. Στον πρώτο είμαστε τώρα. Ο πρώτος, που λες, σταματήσαμε να μιλάμε σε κάποια φάση. Μου στείλε μήνυμα, βγήκαμε. Αλλά... Σου είπε, δεύτερο, Ελένη. Του είπα εγώ να σταματήσουμε να μιλάμε, γιατί είμαστε και μακριά και δεν πολύ θέλω εγώ, δεν το πιστεύομαι. Ναι. Και ξενέρωσε και κόψαμε. Κόψατε, ωραίος. Τώρα να σου πω για τον άλλον. Βέβαια, έρχεται ο άλλος και έξεγε ακόμα έναν μετά που με είναι ο γείτονας. Άλλον, είχαμε βγει το καλοκαίρι. Ναι. Είχαμε βγει το καλοκαίρι με τον άλλον. Α. Και επειδή εγώ δεν ήμουν πολύ καλά, του είπα να κόψουμε. Σε κάποια φάση. Εσένα τα νεύρα σου σε τι κατάσταση είναι, Ελένη? Πολύ δυνατή. Ορίστε. Μάλιστα. Τα νεύρα σου, Ελένη μου, σε τι κατάσταση είναι? Δεν πιστεύω ότι είναι σε κατάσταση να συνμοιραστείς με κάτι κάποιον. Δηλαδή, ενώ τα νεύρα σου είναι κρόσια, το ακούω τόση ώρα. Άστα. Είμαι και νευρός. Ακούγεται. Αλλά τη αρέσει. Οπότε λοιπόν με αυτόν βγήκατε το καλοκαίρι με αυτόν ήταν. Βγήκατε με αυτόν που λες. Ναι. Και... κάνατε κάτι. Όλα καλά. Δεν κάναμε καλό μεσημεράκι. Κάναμε κάτι λίγα. Κατάλαβες όλα. Ναι, κατάλαβα. Κάνανε μόνο καλό. Τίποτα. Αλλά... μα πώς τον βαφτίσαμε. Ναι, μπράβο. Πώς το. Μη, δεν λέμε για σένα. Πώς τον βαφτίσαμε πρώην ενώ. Τώρα κοιτάξτε, δεν μιλάγαμε καιρό, βγαίναμε, αλλά σταμάτησε αυτό. Εντάξει, ήταν μια γνωριμία ενώ, μη φορτώνεσαι κάτι, και με πρώην. Εντάξει, δεν είναι πρώην, αλλά έχει δημιουργηθεί κάτι. Πολύ όμορφο, αλλά μετά χάλασε, άστο. Σταματήστε λίγο, συγγνώμη. Έχει γρήγορα για ύπνο. Είναι η ώρα. Έχουν φάει ζάχαρη τώρα, δεν ηρεμούν. Άρα λοιπόν με αυτόν το κόψες εσύ. Κοίταξε να δεις, μιλάγαμε τότε, τον έκοψα εγώ, τον μετά έκοψε. Ξαναμιλήσαμε. Γιατί? Με σνόμαρε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Με σνόμαρε. Τι λες? Και μετά, ακόμα να δεις, μου ξαναστέλνει πάλι μήνυμα το Φεβρουάριο, έτσι στο άσχετο, και εγώ, έβγαινα με τον άλλον τότε. Ποιον? Α, θα τρελαθώ! Τον άλλον έβγαινα. Με το ποιον, τον πρώην. Ναι, τον άλλο, τον πρώην. Εσύ έχεις να συναλλάζεις δύο προς πίσω, ενώ μία τάξη με τον έναν, μία με τον άλλον. Δεν ναι, θα... λίγο, εντάξει. Τα έχω κάνει κι εγώ. Καβάτζες. Έλα η Ελένη, καβάτζες η Ελένη. Ναι, τώρα, αλλά... άστο. Αλλά εμείς πρέπει να βρούμε το καλό το παιδί. Δεν μπορούμε να είμαστε μετά ό,τι να είναι. Ναι, αλλά μετά ό,τι να είναι μην τους μιλάς και καθόλου. Δεν βλέπω να το κόβεις, κόβεις. Αυτό θα κάνω. Και κάτσε να σου το περίμενε. Δεν βιάζομαι, δεν έχει θέματα, εξαντιάζει τη χερή. Και μου λέει πώς είσαι, τι κάνεις και τέτοια. Ενώ με σνόμπαρε. Ενώ υπήρχε κάτσε κάτω. Ναι. Μετά με τον άλλον, επειδή σπάσαμε, δεν μιλάγαμε, βγήκαμε τον άλλον. Ποιον άλλον? Αυτόν που σου είπα τώρα. Το γείτον. Το γείτονα. Όχι. Το γείτονα, καλά, κάτσε, δεν πήγαμε εκεί. Δεν πήγα, κάτσε. Με τον άλλον, τον πρώτο. Ναι, τον πρώτο έβγαινα τότε και ήρθε ο δεύτερος και σταμάτησα με τον πρώτο γιατί μαλώσαμε κάπως και βγήκαμε τον δεύτερο. Ωραία. Και με το δεύτερο βγήκαμε, πήγα σπίτι του, καθίσαμε και τα λοιπά. Και άκουσα τώρα. Έγινε, συνέβη κάτι παραπανήσιο. Καλέ, εγώ καθόμουν στο καναπέ, δεν έκανα τίποτα. Τίποτα. Αυτή πάει, μα θα πάει στο στομάχι σου με τους καφέδες, δεν κάνεις κάτι. Ωραία. Κάτσατε. Άστα. Και που λες, με γυρνάει σπίτι μου και τον πήρα αγκαλιά και καθόταν σαν το αγκούρι. Αποκλείεται. Δεν σου κάνω πλάκα. Δεν σου, σαν το αγκούρι καθόταν. Το παίρνω αγκαλιά και με κοίταζε, λέω, καλά πάει καλά το παιδί, δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Α, και έφυγε. Μετά του ρωτάω, έχεις κάτι μαζί μου, του λέω, γιατί είσαι τόσο απόμακρος. Μου λέει, εγώ είμαι απόμακρος, εσύ είσαι απόμακρη. Δεν θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ναι. Άντε, στη μάνα σου, άντε. Άντε, και μπράβο. Άντε, καλά το ψυχή. Με έχει κάψει. Τι άλλο να πω. Και... κάτσε να σου πω τώρα για τον γείτονα. Αυτός ο γείτονας έχει έρθει από το καλοκαίρι πέρυσι, αλλά εγώ δεν του είχα πάρει χαμπάρι. Και το είδα πριν λίγες μέρες, τρελάθηκα. Μια στο μπαλκόνι κάθομαι, πηγαίνει και αυτός, κοιταζόμαστε. Λέω τι σκατά. Δεν έχει κάνει τίποτα. Την επόμενη είσαι και... δεν τη νοιάζει για την Ελένη. Ναι. Την
φαίνονται. Δεν φαντάζεσαι. Ναι. Κοιταζόμασταν. Πόσες μέρες κοιταχθήκατε? Τρεις-τέσσερις. Μόνο κοιτάζω. Από τη Δευτέρα έχω να το δω. Σήμερα τι μέρα, Τετάρτη. Τρεις μέρες εσύ κοιτάς. Τι βλέπεις τα ίδια. Και δεν κάνετε ούτε ένα. Κάτσερελεν. Δεν κάνετε και ένα γεια. Όχι. Τι να κάνω, εγώ ντρέπομαι. Μα εσύ ντρέπεσαι. Αλλά εννοώ πόση ώρα. Δηλαδή, εγώ δεν ντρεπόμουν να κοιτάω το γείτονα απέναντι και να μην λέμε τίποτα. Να κοιτούνται δύο έτσι. Δεν ξέρω, απλά είχα βγει και καλά πόντιζα τα λουλούδια. Έκανα σκούπιζα εκεί, κοίταζα απέναντι. Συγγνώμη, Ελένη, ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι φάρσα. Όχι, Νικόλα. Όχι, καλέ. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Νικόλα, γι' αυτό δεν βρίσκουμε άντρες εμείς. Ναι. Πέφτουν όλοι εκεί, όλους θέλουν μαζί. Άσε με σε... Τι θέλεις πια! Τι να τις πούμε. Τι να τις πούμε. Ελένη. Παρακαλώ. Και έξι φωνές μόνη της. Ελένη, εγώ αυτό που θα. Επειδή τώρα αναγκαστικά πρέπει να βγει σε ακοσιόνι από ό,τι βλέπω τόση ώρα που μιλάμε. Να πει δελτίο να μάθει ο κόσμος. Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι είναι να αντιμετωπίσεις κάποιο θέμα αρχικά. Δεν υπάρχει. Είναι όλο στον εγκέφαλό σου. Όπως θα το κάνεις το τέτοιο σου, κάντο έναν άτομο. Δηλαδή να το χαιρετήσει με κάποιο τρόπο το γείτονα. Δηλαδή πες ένα καλησπέρα γείτονα. Δεν χρειάζεται να κάνεις με τα φυτά. Πείτε ένα γεια στον κόσμο, μην είστε έτσι. Καλή επιτυχία, Ελένη. Break, γρήγορα, βιάζεται. Πόσο βιάζεται, το πάω αργά. Ναι. Θα το πάω πολύ αργά. Ναι. Πάμε σε ένα break και γυρίζουμε γρήγορα.